Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από το κλειστό του Σπάρτακου, όπου σήμερα έχουμε την 7η αγωνιστική της Development League και το ματσάκι ανάμεσα σε Ανολιώσια και Νίκαν. Από τη μία τα Ανολιώσια με 4 νίκες και 2 ήττες μέχρι στιγμής, κοντά στην Νίκαν, η οποία δεν έχει καταφέρει ακόμα να πανηγυρίσει την πρώτη νίκη στην σεζόν και παράλληλα μετράει 5 ήττες μέχρι τώρα. Ξεκίνησε και το παιχνίδι μας με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να έχουν την πρώτη επίθεση στην κατοχή τους. Πάμε να δούμε και πεντάδες: Βαρβαρίδης, Καραμπούλας, Πετρόπουλος, Φυρός και Δελή Γιώργης από την πλευρά των Ανολιωσίων, ενώ για την Νίκαν στην αρχική πεντάδα είναι Ανδριόπουλος, Κερένης, Σουράφης, Τσίλης και Μεϊδάνης. Η κίτρινη στην επίθεση τώρα με τον Πετρόπουλο. Δεν μπόρεσε να περάσει πάσα του. Κατοχή παραμένει στην πλευρά των Ανολιωσίων. Ο Καραμπούλας αφήνει στην γωνία. Βαρβαρίδης εκτέλεσε και στόχισε πρώτο σου. Το έστοχο είναι πίσω από τα 6.75 για τα Ανολιώσια. Διαξηρός Βαρβαρίδη. Έρχεται το πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση. Τσίλης. Πλάτη τώρα ο Μεϊδάνης, έχασε την ισορροπία του, έγινε το κλέψιμο. Ο Ξουράφης ήταν ο παίκτης της Νίκαν. Ωραία η πάσα, δεν ήρθε όμως το καλάθι από τον Αγροδελή Γιώργη. Τσίλης ζήτησε και πήρε στα δεξιά. Κερένης αστόχησε. Καραμπούλας άσε τον Βαρβαρίδη. Θα πάρει ακόμα ένα σούτ εκείνος, αυτή τη φορά είναι άστοχο. Την μπάλα κατέληξε εκτός από τα χέρια του παίχτη του Νίκαν, του Φυρού συγκεκριμένα. Οι φιλοξενούμενοι συνεχίζουν την αναζήτησή τους για τους πρώτους πόντους στην αναμέτρηση. Μπάλα στα δεξιά. Πήρε ο Ανδριόπουλος, εκείνος εκτελέσει για τρεις. Στο σίδερο η προσπάθειά του. Θετικό rebound όμως από τον Ξουράφη, αφήνει έξω εκείνος. Τσίλης θέλει να πλησιάσει. Φυρός θα του κάνει το φάουλ. Αυτό είναι και το πρώτο ομαδικό των Ανολιωσίων. Και τώρα στην γραμμή ο Τσίλης για να ανοίξει το σκορ και από την πλευρά της Νίκαν. Δεν θα τα καταφέρει από την πρώτη βολή. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Θα την βάλει, πρώτος πόντος και για τους φιλοξενούμενους, 3-1. Πετρόπουλος. Πασάρει στον Βαρβαρίδη, κολλημένος πάνω του αντιπαλός του. Βαρβαρίδης θα επιχειρήσει να περάσει, τον σταματάει με φάουλο Ξουραφής. Πρώτο μαδικό τώρα και για τους φιλοξενούμενους στην πρώτη περίοδο. Καραμπούλας. Συντενίζει στο σκρίν ο Φυρός και έχουμε επιθετικό φάουλ. Αυτό είναι και το δεύτερο φάουλ του Φυρού. Νωρίς φορτώνεται με δύο φάουλ ο παίχτης των γηπεδούχων και έτσι θα αναγκαστεί να καθίσει στον πάγκο τώρα για να περάσει τη θέση του ο Μπυρμανάγος. Παρέμεινε στον Κερένη. Φυροτσίλης τώρα. Μεϊδάνης. Για δύο πόντους όσο το έστωχο. 3-3. Πετρόπουλος. Τον Καραμπούλα. Γρυπανάκος πήρε από τον Βαρβαρίδη. Για έξω στον Πετρόπουλο. Κυκλοφορεί βάλε αυτήν την επίθεση των Κιτρίνων. Καραμπούλας θα πάρει ένα τρίποντο, δεν παίρνει το καλάθι. Το rebound στα χέρια του Κερένη. Σουράφης, άφησε τον Ανδριόπουλο.
Εκείνος θα στοχίσει από μέση απόσταση. Παραμένει το σκορ στο 3-3. Καραβούλας πάσα πίσω από την πλάτη για τον Πετρόπουλο. Σημαδεύει εκείνος, δεν εκτελεί όμως εύστοχα. Τρυπανάγος έπισε το rebound. Και νέα ευκαιρία τώρα για τους παίκτες των Αναλυσιών. Έχουμε φαουλ τώρα. Ακόμα ένα για την Νίκαν, είναι το δεύτερο εκεί για τους φιλοξενούμενους. Από δύο έχουν οι δύο ομάδες. Καραβούλας. Πετρόπουλος θα το πάρει και αυτό. Όμως ξανά δεν βρίσκει στόχο. Τσίλης. Σταματάει, τσεκάρει τις κινήσεις. Πυρομεϊδάνης. Ανδριόπουλος πατώντας στη γραμμή. Πάσαρε. Γουράφη τον Ανδριόπουλο. Έχει βρεθεί κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Δεν μπορέσε να τον σταματήσει. Ο Πυρπανάγος του έκανε το φαουλ και πέτυχε και το καλάθι ο Ανδριόπουλος για το 3-5. Ενώ έχουμε και την πρώτη διακοπή στο μάτς για το time-out των Αναλυσίων. Επιστρέφουν και πάλι δύο πεντάδες, ο Ανδριόπουλος. Είναι στο σημείο που ήταν και πριν το time-out για να εκτελέσει την συμπληρωματική βολή του. Αυτό νωρίτερα πέτυχε το καλάθι για να δώσει το βάθμα στην Νίκαν με 3-5. Και τώρα θα βάλει και την βολή για το 3-6. Παστορόπουλος έχει περάσει το μάτς από την πλευρά της Νίκαν. Πετρόπουλος, Πανάγος και πάλι Πετρόπουλος. Μια αντίδραση από την άμυνα των φιλοξενούμενων. Τσίλης προϋποθέσει ευνηδιασμό εδώ για, για την Νίκαν. Ανδριόπουλος θα κοπεί κανονικά. Καραβούλας πέγει μπροστά, τον σταματάει με αντικανονικό τρόπο ο Μαστορόπουλος, ο οποίος το παραδέχεται κιόλας ότι έκανε φάουλ. Φάουλ νούμερο 3 για την Νίκαν, όσα έχουν και τα Αναλυσιά. Καραβούλας, όλο καλό το σουτ, δεν ξέρει πολύ προσπάθειά του. 3-51 ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου και οι φιλοξενούμενοι έχουν καταφέρει να πάρουν το προβάδισμα. Βρίσκονται στο συν 3 αυτή τη στιγμή, χαμηλό το σκορ, είναι η αλήθεια. Μόλις 9 πόντι σε 6,5 λεπτά παιχνιδιού. Ανδριόπουλος, ωραία η συνεργασία του με τον Σουράφη, αλλά εκείνος δεν κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να την ολοκληρώσει με επιτυχία. Μαρβαρίδης, υποπίεση το τρίποντο, μαζεύει ο Μαστορόπουλος. Σουράφης. Δεν πέρασε η πάσα για τον Σουράφη. Την έκοψε ο Καραμπούλας. 13 δευτερόλεπτα για την επίθεση της Νίκαν. Είναι ο Ανδριόπουλος στα αριστερά και θα εκτελέσει για 2. Δεν το βάζει, μαζεύει ο Πετρόπουλος και θέλει να παίξει γρήγορα μπροστά με τον Μαρβαρίδη. Εκείνος όμως είδε την μπάλα να την κλειστρά από τα χέρια και έτσι να πετάει και στα σκουπίδια αυτόν τον εθνιασμό των Αναλυσιών. Ανδριόπουλος έχει βάλει πλάτη τον Δελιγιώργη. Αστοχώσει τριών πόντων τώρα για την Νίκαν. Πετρόπουλος. Πήρε ο Καραμπούλας. Πέρασε η πάσα για τον Δελιγιώργη και εκείνος αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 5-6. Σουράφη τώρα οργανώνει για την Νίκαν. Ο Μαϊδάνης να πάει προς τα μέσα, δεν σημαδεύει σωστά. Πετρόπουλος. Πάλι από τον Τσίλη για να σταματήσει έναν ενδεχόμενο εφνιδιασμό. Έχουμε και δύο αλλαγές τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Άννης Μπαγκός. Ο
θεωρείται αναστάσεις του παγκόσμιου στο μάτς. Και Μορφιάδης. Βαρβαρίδης. Μετρόπουλος είναι μόνος που θα πάρει το τρίποντο, δεν το βάζει όμως. Μετρόπουλος να δέρει το μακρινό rebound. Ενώ μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου περίοδου, ο Μπάγκος έχει βρεθεί στην αντίπαλη ρακέτα, όμως δεν μπορεί να κάνει κάτι καλό εκεί μπροστά με τον Δελιγιώργη μπροστά του. Καραβούλας, φινεί έξω, Βαρβαρίδης. Καλή άμυνα από τον Μαστορόπουλο και πάλι Βαρβαρίδης, θα γίνει το κλέψιμο. Μορφιάδης, περνάει το κέντρο, αριθμητικό πλέον έξω μπροστά για τους μαύρους. Μαστορόπουλος το θέλει, το σου θα το πάρει, δεν σημαίνει. Δελιγιώργης πιέζεται από τον Μορφιάδη, βρήκε όμως τον πάσα για τον Πετρόπουλο. Εκείνος ηρέμει κάπως την κατάσταση στην επίθεση των Κιτρίνων. Καραμπούλας οργανώνει τώρα τα 8 δευτερόλεπτα η επίθεση των Άνω Λιωσίων. Πέρασε ο Καραμπούλας και κέρδισε το φαουλ όταν είχε ξεκινήσει την προσπάθειά του, έτσι είναι. Δύο βολές βασικά θα ήταν ούτε σε άλλους, καθώς συμπληρώθηκαν και τα 5 ομαδικά από την πλευρά της Νίκαν. Οπότε τώρα ο Καραμπούλας είναι στη γραμμή για την πρώτη. Θα τη χάσει. Θέλει τώρα και την δεύτερη έξω και αυτή 0-2 από τον Καραμπούλα. Σουράφης. Μπήκαμε μόλις το τελευταίο λεπτό του πρώτου περίοδου. Δάνης αφήνει στον Μπάγκο. Θα σηκωθεί εκείνος για τρεις. Μεγάλη όμως η μπροστά. Σουράφης τώρα περνάει εκτός. Στην θέση του πέρασε ο Κερένης, ο οποίος επιστρέφηκε πάλι στα παρκέ. Πετρόπουλος. Ιρπανάγος και πάλι στον Πετρόπουλο. Βαρβαρίδης, κλειστή από τρεις. Ιρπανάγος έμεινε μόνος από το πλάι. Καθαρίζει, όχι, παίρνει το εξωτικό rebound το Βαρβαρίδης, ο οποίος θα βάζει και απέναντι σε τρεις αντιπάλους κάτω από την αντίπαλη ρακέτα και βγήκε κερδισμένος τελικά, καθώς πήρε το φάουλ και τώρα θα έχει δικαίωμα για δύο γολές. 5-6 υπενθυμίζω το σκορ. 27,9 τώρα στο ρολόι για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Μέσα η πρώτη από τον Βαρβαρίδη, ο οποίος θα ισοφαρίσει σε 6-6. Μέσα και η δεύτερη. Μπροστά ήταν ο Λιός και τώρα με 7-6. Μάγκος πήρε και άρχισε ξανά στον Κερένη. Μάγκος πανταγερά. Έτσι δίνει χώρο όμως ο Δελιγιώργης και τώρα η κίνδυνη έχουν μια επίθεση 10 δευτερόλεπτων. Μετρόπουλος στα 7. Και ο Βαρβαρίδης 3 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει για 3 πιεζόμενο. Θα καταλήξει μέσα η μπάλα και θα ακουστεί και η κόρνα. Ακριβώς την λήξη του δεκαλέπτου πετυχαίνει το τρίποντο ο Βαρβαρίδης και κάνει πλέον το 16. Με το οποίο ολοκληρώνεται και το πρώτο δεκάλεπτο. Έχουμε στο κλειστό του Σπάρτακου για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο βρίσκει τα Ανολιώσια στο συν 4. 16 προηγούνται τώρα οι κίτρινοι, με τον Βαρβαρίδη να κλείνει με τον καλύτερο τρόπο στο πρώτο δεκάλεπτο, εκτελώντας για 3 και πετυχαίνοντας το καλάθι που βάζει τώρα την ομάδα του στο συν 4. Αυτή πάσα για τον Μπάγκο, ο πίεση εκείνος αστόχησε, μαζεύω Μασορόπουλος. Μια ευκαιρία τώρα για την Νίκαν, Ανδριόπουλος έμεινε μόνος και εκτέλεσε για 3. 19. Στον πόντο και πάλι η Νίκαν. Δελιγιώργης κάνει τις προσποιήσεις και θα νικήσει τον Ανδριόπουλο. 12-9. Πολύ ωραία κίνηση από τον Δελιγιώργη στη συγκεκριμένη φάση.
Μαθωρόπουλος αφήνει στα αριστερά στον Μορτιάδη. Ανδριόπουλος παίρνει και εκτελεί αμέσως 12-11. Ξεκινάει ζεστό στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ανδριόπουλος. Πετυχαίνοντα δύο καλάθια εδώ, ένα πίσω από το 6-75, το άλλο λίγο, λίγο πιο κοντά τώρα. Πετρόπουλος άστοχο των τριών πόντων, Ανδριόπουλος πήρε το rebound. Τερένης, ψηλή πάσα, αλλά δυσκολεύτηκε ο Μαστρόπουλος να την υποδεχτεί. Βαρβαρίδης κράτησε. Μπάλα καταλήγει εκτός τώρα, αλλά παραμένει στην κατοχή των Ανολιωσίων. Καραμπούλας επέστρεψε στο μάτσο, όπως είπε ο Φυρός, ο οποίος υπενθυμίζει ότι έχει δύο φάουλ από το πρώτο δεκάλεπτο. Βαρβαρίδης για τρεις. Αστερόπουλος μάζεψε. Αστερόπουλος στον πάγκο. Μορφιάδης θα πάρει το τρίποδο και τον βάζει. 12-14. Μορφιάδης βάζει και πάλι μπροστά την ομάδα του με αυτή την τρίποντη εκτέλεση και νίκαν πλέον στο συν 2. Σαραμπούλας. Βαρβαρίδης στον Φυρό. Πέρασε εκείνος από τον Ανδριόπουλο. Καθαρή άμυνα από τον Γερένη. Μπάγκος έχει φτάσει κοντά, δεν σκοράρει όμως. Καραμπούλας κερδίζει το φάουλ. Πρωτοματικό για τους φιλοξενούμενους. Καλή ο ρεφερί με τον Φυρό. Ενώ στο μάτς επέστρεψε ο Μεϊδάνης για τους φιλοξενούμενους. Μετρόπουλος. Καραμπούλας πάνω του είναι ο μπάγκος. Παίρνει το σκρίνι τώρα ο Καραμπούλας και φτάνει μέχρι μέσα. Αστοχή όμως το ανάποδο λέει. Ο Ανδριόπουλος παραδέχεται ότι εκείνος ακούμπησε τελευταίος. Μια επίθεση 14 δευτερολέπτων τώρα για τα Ανολιωσιά. Καραμπούλας βγαίνει πάνω του ο Γερένης. Βαρβαρίδης έχει λίγο χώρο, θα εκτελέσει για τρεις, δεν πήγε το καλάθι. Μαστορόπουλος, ο με συγχωρείτε, ο Μεϊδάνης άρχισε τώρα στον Γερένη. Μπάγκος θα το πάρει το τρίποντο. Δεν θα μπει μέσα η μπάλα όμως. Γενικά στις τελευταίες φάσεις το ψάχνει το καλάθι ο Μπάγκος, δεν θα τα καταφέρει μέχρι στιγμής. Σταματάει τρίπλα ο Πετρόπουλος, παρολίγο να γίνει το κλέψιμο, πήρε ο Καραμπούλας και πάει προς τα μέσα με δύναμη για το 14-14. Αυτή είναι και η πρώτη πόντη του Καραμπούλα στο μάτς. Πήρε ο Γερένης και θα πετύχει και το καλάθι αφού πρώτα κέρδισε το φάουλ του Φυρού, το οποίο είναι το τρίτο. 14-16. Σε μπέλαδες έχει μπει ο Φυρός από αρκετά νωρίς. Το παιχνίδι είναι φορτωμένος τώρα με τρία φάουλ. Άστοχος ο Γερένης στη συμπληρωματική βολή, παραμένει το σκορ στο 14-16. Βαρβαρίδης, Φυρός είναι στη βολή. Παραπάει έξω στον Πετρόπουλο. Βαρβαρίδης ζήτησε, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει την πάσα. Αλλά κατέληξε εκτός και η κατοχή περνάει στα χέρια της Νίκαν ξανά. Μορφιάδης, πίνει στον Ανδριόπουλο. Μπάγκος θα πάρει το σιούτ, βρίσκει σίδερο όμως.
Σαχούλας. Τώρα ρίχνει ταχύτητα, του δίνει το σύρνο φυρός, βρήκε τον διάδρομο και τον εκμεταλλεύτηκε. 16 όλα. Φορτιάδης. Πάνω του Δελιγιώργης τώρα. Γίνει το κλέψιμο από τον Πετρόπουλο, αλλά δεν μπόρεσε να βγάλει την γρήγορη πάσα. Ενώ στη συνέχεια θα γίνει και το λάθος. Φορτιάδης. Λίγο έλειψε να γίνει το λάθος και από την πλευρά της Νίκαν. Μπαλά παραμένει στους φιλοξενούμενους για τους οποίους επέστρεψε το μάτσο Τσίλης, όπως και ο Ξουραφής. Τέσσερα λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Το 16-16, υπενθυμίζω. Σουράφης. Δελιγιώργης βγήκε πάνω του. Ανδριόπουλος πέρασε τον Φυρό και σκόραρε για το 16-18. Το βάζουμε ξανά για την Νίκαν και έχουμε το time out για τους γηπεδούχους. Συνέχεια στη δράση έπειτα από το time out των γηπεδούχων, 3-10 ακόμα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Και η Νίκαν είναι μπροστά με 2 πόντους, 16-18 δεύτερο από την Οσπίνακα. Θα αλλάξει αυτό όμως από το τρίποδο του Πετρόπουλου, ο οποίος θα δώσει το προβάδισμα τώρα στην ομάδα του, 19-18. Γυράφης, θα δεχτεί την τάπα, ο Μορφιάδης της χωρίτη ήταν. Γιώργης ευθυμιδιάστηκε από την πάσα του Φυρού, τελικά πήρε ο Καραβούλας. Να πάει κατά μέτωπον, κλείνει η άμυνα των φιλοξενούμενων. Μαρβαρίδης πήρε, σηκώνεται για 3-4, το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για τους κίτρινους. Ο Δελιγιώργης με βγάλε, μπάλα είναι για την Νίκαν. Δυνατή η πάσα για τον Μορφιάδη, δυσκολεύει τα αρχικά, εκείνος όμως βρίσκει την πάσα για τον Ανδριόπουλο. Κατοχή παραμένει στις φιλοξενούμενους Τσίλης, ο οποίος νομίζω ότι ήταν αυτό το πρώτο του τρίποντο σήμερα. Δεν έχει δοκιμάσει. Κάποιο άλλο σε πίσω από τα 6.75, νέο λάθος τώρα για τους γηπεδούχους από τον Καραβούλα αυτή τη φορά. Τσίλης είναι μόνος που θα το πάρει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πάρει, αυτό θα κάνει, αλλά δεν βγήκε το καλάθι. Πέρασε η πάσα για τον Ανδριόπουλο, γύρισε και τον σαστόχησε. Ο Πετρόπουλος τώρα έχουν χώρο να βγουν μπροστά τα Ανολιώσια, Καραμπούλας θα το χάσει. Μεϊδάνης, Τσίλης και από εκεί βάλα στον Ξουράφη. Ανδριόπουλος από τα αριστερά μέσα, 19-20. Αλλαγές στο προβάδισμα συνεχίζονται στα τελευταία λεπτά. Σειρά της Νίκαν τώρα να έχει το προβάδισμα στα χέρια της, ανέτια 13 πριν το τέλος της 4ης περίοδου. Μαρβαρίδης. Θα μπει το καλάθι, είναι για 2. 21-20. Πατούσε γράμμι ο Μαρβαρίδης. Τώρα σε έβαλε ξανά μπροστά την ομάδα του. Τρίποντο από τον Ανδριόπουλο, δεν του έκανε το χατήρι μπάλα. Ο Μαρβαρίδης. Φυρός. Θα κάνει την προσποίηση η αντιπαλή του Φυρός, ο ίδιος θα πάρει το επιθετικό rebound. Μαρβαρίδης από το ίδιο σημείο ξανά για 2, πάταγε και πάλι ο Μαρβαρίδης. Αυτή τη φορά όμως δεν είχε την ίδια κατάληξη. Η φάση. Αποφύγηση 2 δευτερόλεπτων στα 2 χρονόμετρα. 17 τώρα για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Σουτ από τη γωνία. Ο Καραβούλας. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους κίτρινους. 5.
Καραμπούλας στα τρία. Ξεκινάει την προσπάθεια του, ωραία περιστροφή, αλλά θα στοχίσει. Και έτσι ολοκληρώνεται το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 21-20. Άρχισε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο του μάτς ανάμεσα σε Ανολιώσια και Νίκαν. Καμία πως η ομάδα δεν κατάφερε να ξεφύγει στο πρώτο ημίχρονο. 21-20 δείχνει το σκορ. Μετά Ανολιώσια να είναι μπροστά. Αυτό το σουτ του Τσίλι πίσω από τα 6.75 νωρίτερα. Η κίτρινη τώρα στην επίθεση. Μαρμαρίδης. Και θα έρθει ούτε από την πέρα των Ανολιώσιων το τρίποντο. Πετρόπουλος, Καραμπούλας, Φυρός, Βαρβαρίδης και Δελιγιώργης για τους γηπεδούχους στην πεντάδα τώρα. Ενώ από την άλλη έχουμε Τσίλι, Κερένη, Ανδριόπουλο, Τσουράφη και Μεϊδάνη στην πεντάδα της Νίκαν. Πάσα, έφτασε τον Δελιγιώργη. Χωρίς πότο πέρασε αυτό το πρώτο λεπτό στην δεύτερη περίοδο. Αναστάσει τον Καραμπούλα, θα εκτελέσει για τρεις εκείνος και το βάζει. 24-20. Συν 4 τώρα για τα Ανολιώσια. Μια διαφορά η οποία είναι, πρέπει να είναι και η μέγιστη που υπάρχει στο σημερινό μάτς. Δεν έχει καταφέρει καμία ομάδα από τις δύο να περάσει πάνω, να ξεφύγει πάνω από τους 4 πόντους. Ακόμα μια καλή άμυνα από τους γηπεδούχους. Υποθέσει εφημεριασμού, Βαρβαρίδης. Θα τελειώσει μόνο στη φάση και θα σκοράρει για το 26-20. Πολύ δυνατή πάσα για τον Κερένη. Ακόμα ένα λάθος από την πλευρά των φιλοξενούμενων στο δεύτερο δεκάλεπτο. Συνέχιση τώρα για τους κίτρινους, οι οποίοι έχουν ευκαιρία τώρα να ανεβάσουν κι άλλο την απόσταση. Καραμπούλας κράτησε παρά την πίεση. Πέρασε κι αυτός έξω ο Πετρόπουλος. Θα εκτελέσει για τρεις. Δεν παίρνει το καλά στους πυρός. Πήρε το rebound. Και πάλι Πετρόπουλος. Αυτή τη φορά ο Καραμπούλας θα εκτελέσει για τρεις. Ο πυρός θα πήρε τελευταίος. Φωνές από τον Ζαντιώτη στον Καραμπούλα. Ζήτησε να μην εκτελέσει για τρεις, να πλησιάσει αφού του δώσει και ευκαιρία κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Πήρε ο Τσουράφης, δεν εκτελέσει όμως την ευκαιρία του. Καραμπούλας. Δελιγιώργης στον Πετρόπουλο. Λίπασα έκοψε ο Δελιγιώρης προς το καλάθι, δεν έρχονται όμως οι δύο πόντοι. Είναι ικανά ακόμα να ζητεί το πρώτο καλάθι στην τρίτη περίοδο. Δεν θα έρθει από τον Τσίλι, Ανδριόπουλος μαζεύει. Στάρει κιόλας, κάνει το βήμα πίσω. Αστοχή εκτέλεση, δεν έρχεται ούτε τώρα το καλάθι από την προσπάθεια του Ξουράφη. Βαρβαρίδης βρέθηκε στην αντίπαλη ρακέτα και δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα για να κάνει το 28-20. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι από τον Βαρβαρίδη και αναγκάζονται οι φιλοξενούμενοι τώρα να καλέσουν time out. Για πρώτη φορά στο σημερινό μάτς θα Ανολιώσια έχουν καταφέρει να αποκτήσει μια διαφορά 8 ποντών. 28-20 τώρα από την Οσπίνακας. 5 λεπτά χωρίς καλάθι μέχρι στιγμής. Η Νίκαν θα σταματήσει όμως αυτή η αδράνεια. Ο Πάγκος θα βρει τον δρόμο για το lay-up για το 28-22. Πετρόπουλος. Βαρβαρίδης από κοντά, δεν σκόραρε. Σουράφης άσκησε στον Τσίλι. Πάρει το σούτο Μεϊδάνης, δεν κατάφερε να φέρει κάτι για την ομάδα του. Πετρόπουλος τώρα.
Στον Καραμπούλα. Και πάλι Πετρόπουλο στην κορυφή, έγινε το κλέψιμο. Βάκος κάτσε μπροστά την ομάδα του. Θα πάει και μόνο στην εκτέλεση, τον κόβει αντικανονικά ο Πετρόπουλος. Αυτό είναι το πρώτο ομαδικό για τα Ανολιώσια, τα οποία καλούν τώρα time out. Ο Μπάκος είναι στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Βάλει την πρώτη για το 28-23. Θέλει τώρα την δεύτερη έξω. Πάλι στο Πετρόπουλο στο rebound. Παράμενει το σκορ στο 28-23 από την μία εύκολη βολή του Αναστάσιου Μπάγκου. Καραμπούλας. Αλλά έξω εκεί όπου είναι ο Πετρόπουλος. Σηκώνεται από την κορυφή και τον βάζει ο Πετρόπουλος. 31-23 με ακόμα μία εύστοχη εκτέλεση πίσω από τα 75 για τα Ανολιώσια. Τα οποία φεύγουν πλέον στο σύν 8 ξανά. Μπάγκος θέλει να απαντήσει από τα δεξιά, δεν τα καταφέρνει. Θετικό rebound, τα πάσα ίσα όμως από τον Δελή Γιώργη. 10 δευτερόλεπτα τώρα για την Νίκαν. Μπάγκος κάνει βήματα. Δεν έχουμε αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Μορφιάδης επέστρεψε στο παρκέ. Πήρε τη θέση του Τσιλή. Καραμπούλας δεν μπόρεσε να περάσει. Κρατάει, σταματάει τρίπλα τώρα. Βρήκε τον Δελιγιώργη με το δεξί χέρι και μισό στοχίσει. 3-10 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Αδριόπουλος. Μπάγκος κάνει την περιστροφή. Πέφτει πάνω στο φυρό αλλά βρίσκει τρόπο να εκτελέσει. 31-25. Πολύ δύσκολο καλάθι εδώ για το παίξι. Συγκρούστηκε με τον αντιπαλού του, κατάφερε να σκοράρει, ενώ ο Βαρβαρίδης τώρα θα κερδίσει το φάουλ, το οποίο το έχει κάνει ο Ξηραφής. Ο έτερος Μπάγκος τώρα θα περάσει το μάτσο, ο Ιωάννης. Στην επαναφορά τα Ανολιώσια. Βαρβαρίδης θα πάρει και θα εκτελέσει κατευθείαν. Ματέγιο Δελιγιώρης θα ανανεώνει την επίθεση για την ομάδα του. Καραμπούλας. Πάρα στο παρκέ, παίρνει ξανά ο Καραμπούλας, πιέζεται από δύο. 4 δευτερόλεπτο τώρα για τους κίτρινους. 2, κάποιος πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει στο 1 δευτερόλεπτο ο Βαρβαρίδης. Το σούτ όμως θα καταλήξει εκτός και συνέχεια θα περάσει εκτός γραμμών η μπάλα. Βγήκε αυτή η άμυνα της Νίκαν, η οποία τώρα θέλει να μειώσει. Οργανώνει την επίθεση ο Ξουράφης. Τώρα ψάχνει κάποια πάσα στον Αναστάσιο Μπαγκό. Ωραία η περιστροφή, δεν ήρθε το καλάθι. Το έδαφος δύο παίχτες. Ας ελπίσουμε να μην έχει χτυπήσει κανείς τους. Δελή Γιώργης και Αναστάσιος Μπαγκός είναι στο παρκέ. Πάμε να διακόψουμε για λίγο και θα επιστρέψουμε με την συνέχεια του μάτς. Κάθουμε στον Πάγκο τώρα ο Αναστάσης Μπάγκος, ο οποίος έχει πρόβλημα στο αριστερό του πόδι, χαμηλά στο πέλμα βλέπω να έχει τοποθετηθεί. Πάγος, ας ελπίσουμε να είναι κάτι, να μην είναι κάτι σοβαρό, ενώ ο Καραμπούλας θα εκτελέσει για 3 για το 34-25 πλέον. Το σύν 9 ήταν ο Λιώσια που δείχνουν μια καλύτερη εικόνα σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Γιώργης έκλεψε. Πετρόπουλος, τελευταίο 1,5 λεπτό στην τρίτη περίοδο. Καραμπούλα ζητάει έξω, είναι ανενόχλητος. Το χάνει όμως ο ίδιος, ακολούθησε τη φάση.
Και πρόλαβε τον Μαστορόπουλο για να πάρει το επιθετικό rebound. Φάουλ τώρα από τον Ξουράφη. Το δεύτερο για την Νίκαν. Δεν λίγει οριστερό στον πάγκο για, για τα Αναλιώσια. Στην θέση του επέστρεψε ο Βιπαναβός. Βαρβαρίδης. Πετρόπουλος και από εκεί πάρα στον Καραβούλα. Θέλει να βρει τρόπο να διδύσει εκείνος, αλλά το σταματάει με φάουλ ο Μαστορόπουλος. Τρίτο ομαδικό αυτό για την Νίκαν. Πυρός. Έκλεισε ωραία η άμυνα των φιλοξενούμενων. Έχουμε τζάμπολ. Η κατοχή είναι για τα Αναλιώσια. Πετρόπουλος στην επαναφορά. Κύριο Βαρβαρίδης. Να χάσω το σούτ. Μαστορόπουλος ενώ μπήκαμε στα τελευταία 55 δευτερόλεπτα. Έκανε εδώ λάθος και ο Μαστορόπουλος. Για κάποιο λόγο δυσκόλεψε τη ζωή του περισσότερο. Η κατοχή είναι για τα Αναλιώσια. Δεν εγκλήτωσαν το λάθος τελικά οι φιλοξενούμενοι. Και έτσι γρήγορα γρήγορα οι κίτρινοι επιστρέφουν ξανά στην επίθεση. 17 δευτερόλεπτα. Έχουν στη διάθεσή τους. Καραμπούλας. Πετρόπουλος. Κερδίζει το φάουλ. Αυτή τη φορά το έκανε ο Μεϊδάνης. Ανταρτομαδικό το τελευταίο που είχαν να δώσουν οι φιλοξενούμενοι. Ένα φάουλ υπενθυμίζω μέχρι στιγμής για Δάνο Λιώσκη αυτήν την τρίτη περίοδο. Βαρβαρίδης, η Καραμπούλας με συγχωρείται, τώρα είναι ο Βαρβαρίδης στα 6 δευτερόλεπτα. Δεν θα μπει το τρίποντο. Μάζεσαι ο Ιωάννης Μπάγκος. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της περίοδου. Μεϊδάνης, Κολόπουλο. Κουράφης, πίνει στα δεξιά. Κολόπουλος, θα εκτελέσει αλλά είχε, έκανε ένα άτσαλο τελείωμα. 7 δευτερόλεπτα τώρα για τους κίτρινους. Μετρόπουλος, 3, 2, Καραμπούλας προλαβαίνει το χρονόμετρο και... Σκοράρι μετράει κανονικά ακόμα ένα buzzer beater από τα Αναλιώσια. Αυτή τη φορά ο Καραμπούλας θα βρει στόχο για το 37-25 με το οποίο ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεκάλεπτο του μάτς. Το οποίο το Αναλιώσια σε διψήφια διαφορά, 37-25 το σκορ, στην 12 για τους κίτρινους. Στήλης, ο οποίος σήμερα δεν έχει φανεί αρκετά, είναι η αλήθεια. Ανδριόπουλος, αστόχησε, μάζεψε όμως το εξαιρετικό rebound. Ο Κερένης, όμως ούτε εκείνος μπόρεσε να πετύχει κάτι από κοντά. Καραβούλας. Τώρα σταματάει, αφήνει στον Βαρβαρίδη. Προσπίτει εκείνος πίσω από τον Φυρό. Οπότε θα πάρει τώρα και θα εκτελέσει από το ίσως της βολής και θα σκοράρει για το 39-25. Συλλής μόλις 5 πόντους. Πέτυχαν στην τρίτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι. Οι οποίοι δεν επέστρεψαν καλά έπειτα από την διακοπή του ημιχρόνου. Από την άλλη, 16 πόντους είναι στο τρίτο δεκάλεπτο για τα Αναλιώσια. Τα οποία και τώρα συνεχίζουν να δείχνουν πιο ουσιαστικά στην επίθεσή τους. Αλλά και πιο έστωχα παράλληλα, Ανδριόπουλος. Έτσι με πλάτη τον Τελή Γιώργη. Με ένα καλό το τελείωμα του όμως. Μια ευκαιρία στο χειτή αυτή από τον Σουράφη. Πετρόπουλος.
Μαρίδης για να ψήσουν καραμπούλα για να εκτελέσει και νοσούς από τον Τσιλιέρ. Πολύ προσπάθεια. Και Ρένις κατεβάζει τώρα για την Ικαν. Κοιτάει γύρω του τις επιλογές του Ξουράφης. Και πάλι και Ρένις, ξανά Ξουράφης με τον Δελιγιώργη μπροστά του. Θα γίνει το κλέψιμο από τα Αναλιώσια. Ωραία κίνηση για να αποφύγει την πίεση ο Καραμπούλας και να βγει στο ανοιχτό γήπεδο για το 41-25. Αναλιώσια δείχνουν να έχουν τον έλεγχο σε αυτό το σημείο του μάτς. Πλέον βρίσκονται στο σύν 16. Τρίποτα από τον Χίλι, άστοχο. Μαρβαρίδης άφησε την μπάλα να βγει εκτός. Και έχουμε αλλαγή τώρα για την Νίκαν. Ο Μαστερόπουλος επιστρέφει το μάτς. Στον πάγκο κάθισε ο Ξουράφης. Καραμπούλας έφτασε μέχρι το τέλος και σκόραρε. 43-25. Σίλης. Άξιον και Ερένη. Τα δεξιά τώρα μπάλα στον Ανδριόπουλο για δύο πόντους στο σουτ και εύστοχο παράλληλα. 43-27. Πανάγος, πέρασε η πάσα. Πετρόπουλος τώρα. Κάνει τις επιλογές ο Βαρβαρίδης, αφήνει έξω. Καραμπούλας θέλει να πλησιάσει. Πετρόπουλος στα 2 δευτερόλεπτα, δεν έχει δει το ρολόι. Δεν προλαβαίνει να εκτελέσει ο παίκτης των Αναλιωσίων και έτσι. Της έμεινε η μπάλα στα χέρια. Φωτάς για πρώτη φορά στο μάτι σήμερα για τα Αναλιώσια. Στον πάγκο Καραμπούλας, τώρα απέστειρε ο Ζαντιώτης. Τσίλης. Μασορόπουλος στον Ανδριόπουλο, αυτός θα πάρει το τρίποντο. Μπάλα στο σίδερο και στα χέρια του Ρουφωτά. Πετρόπουλος. Βαρβαρίδης, 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Αναλιωσίων, ο Βαρβαρίδης έχει κάνει βήματα. Και Ρένις, μένει συνέχεια στο μάτς. Νίκαν δεν θα έρθει το καλάθι ούτε στη συνέχεια μπορεί ο Πάγκος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση. Ο Ποτάς πάνε για να τον πιέσουν, η κατοχή παραμένει στη Νίκαν. Τελευταία 4:45 στο παιχνίδι μας. Μετά αν ολιώσει να έχουν καταφέρει να πάρουν μια απόσταση ασφαλείας. Έστοχο τρίποδο τώρα. 46-27. Τσίλης. Ζήτησε για πήρε ο Μπάγκος. Γυρίζει αστοχή, εστοχή, με συγχωρείτε. Για το 46-29. Αφήνει τώρα στον Ρουφωτά. Ψάχνει την πάσα, εκείνος κλεισμένος από δύο. Δεν κατάφερε να βρει κάποιο συμπαίκτη. Και έτσι η άμυνα βγήκε από την πλευρά της Νίκαν. Ενώ ο Σιγανός τώρα πέρασε για πρώτη φορά στο παρκέ για τους φιλοξενούμενους. Μαστορόπουλος σηκώνεται, δεν το βάζει.
συνέχεια έχουμε φάουλ. Το έκανε ο Μπάγκος. Τελευταία 3,5 λεπτά στο μάτς. Υπενθυμίζω το σκορ στο 46-29. Για τρεις τώρα ο Βαρβαρίδης. Μαζεύει ο Δελιγιώργης, δεν είναι ξανά. Μαστερόπουλος τώρα θα κάνει το φάουλ, το οποίο είναι το δεύτερο για την Νίκαν. Και το τρίτο του Μαστερόπουλου. Πετρόπουλος. 9 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Πετρόπουλος θα επιχειρήσει το σούτ τριών πόντων. Και ο Μαστερόπουλος. Ωραία τρίπλα από τον Κερένη. Μαστερόπουλος στα δεξιά και πάλι Κερένης. Μορφιάδης στον Κερένη θα εκτελέσει εκείνος άσχημη. Η εκτέλεση όμως, Μορφιάδη σε νέο τρίποντο η Νίκαν. Τελείωσε αυτή η αυτή. Δύο πανωτές ευκαιρίες πίσω από τα 65 για τους φιλοξενούμενους. Σχεδόν την ίδια κατάληξη είχαν και οι δύο. Μαρβαρίδης, Μυρμανάγος του δίνει το σκριν. Συντρούνται οι δύο συμπαίκτες, Ρουφωτάς θα πάρει το σούτ, πολύ δυνατό όμως. Κερένης. Πάει προς τα μέσα, δεν καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δελιγιώργης πήρε το rebound. Μυρμανάγος τώρα, αφήσει τον Πετρόπουλο. Μαρβανίδης βάζει πλάτη, δεν περνάει από τον Αποστολόπουλο. Να αφήσει το ένας με έναν εκείνος. Τον σταματάει αντικανονικά ο Πετρόπουλος, ο οποίος κατέβασε το χέρι του. Και έκανε το δεύτερο ομαδικό για τα Αναλιωσιά. Ο Φύρος επιστρέφει το μάτι για τους κίτρινους. Κάνει πρώτη από τον Μαστερόπουλο. 46-30. Κάνει τη δεύτερη, Φυρός πήρε το rebound. Το 46-30 παραμένει, συν 16 για τα Αναλιώσια, 1-55 πριν το τέλος. Ο Πανάγος είναι στη γωνία, πήρε την δυνατή πάσα του Βαρβαρίδη. Άφησε τώρα στον Πετρόπουλο, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις, δεν μπαίνει το καλάθι. Κερένης. Καταδυό και το Κερένης. Τελικά έχουμε το φάουλ του Φυρού, ο οποίος θα αποβληθεί τώρα με το πέμπτο δικό του. Και σηκώνεται ο Δελιγιώργης για να επιστρέψει το μάτς και να συμπληρώσει την πεντάδα. Όχι ο Τσατόβ νομίζω θα περάσει το μάτς. Ο Τσατόβ πέρασε τελικά για να πάρει και την σημερινή συμμετοχή. Μέσα η πρώτη βολή από τον Κερένη, 46-31. Μέσα και η δεύτερη. 46-32. Πίεση ψηλά τώρα από τον Κερένη. Πάει και ο Μορφιάδης. Αλλά πέρασε στο κέντρο η κίτρινη, Τσατόβ. Πρώτος του επαφές με την μπάλα. Ο Φωτάς έφτασε μέχρι κάπου κοντά στην αντίπαλη ρακέτα, όμως έφτασε στο σπαθιά του. Μαστερόπουλος, ενώ μόλις πήγαμε και στο τελευταίο λεπτό. Σιγανός και πάλι Μαστερόπουλος, νέα προσπάθεια. Θα την εκμεταλλευτεί αυτή, 46-34. Στις 12. Έπεσε η διαφορά. Πετρόπουλος. Έμεινε πίσω ο Τσατόβ. Τώρα θα περάσει το κέντρο.
καθώς και ένα θέμα με τα παπούτσια. Να γίνει το κλέψιμο από τον Χερένη. Φτάνει εκείνος μέχρι το τέλος, καθαρή άμυνα όμως από τον Τσατόβ. Η κατοχή παραμένει στην Νίκαν. Χερένης κρατάει, αφήνει στον Μαστορόπουλο, του δίνει χώρο εκείνον σε εκείνον για να εκτελέσει. Αστοχή και κάπου εδώ. Φτάνουμε προς την ολοκλήρωση του παιχνιδιού με την μετάνολιούσια να πανηγυρίζουν την πέμπτη τους νίκη. Πηγαίνουν πλέον στο 5-2, ενώ από την άλλη Νίκαν παραμένει για ακόμα μια αγωνιστική χωρίς νίκη στη σεζόν και πέφτει στο 0-6. Φινάλε λοιπόν, ανολιώσια Νίκαν 46-34.